Βολές κατά του Απόστολου Τσικώστα εξαπέλυσε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης, σημειώνοντας ότι ακολουθεί τη μόδα και εμφανίζεται ως ανεξάρτητος, ενώ είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Να κρατήσουμε την αυτοδιοίκηση μακριά από κομματικές διαχωριστικές γραμμές, απαντά ο νυν Περιφερειάρχης. Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι το πολιτικό κλίμα που επικράτησε ευνόησε άλλα ψηφοδέλτια που εμφανίζονται ως ανεξάρτητα. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δήλωσε από την πλευρά του Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τσικώστας και δεσμεύτηκε ότι θα υπηρετήσει όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις κατά την περιοδία του στον ομό Ημαθίας εν ώψη της αναμέτρησης του δεύτερου γύρου. Απόψε στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους θα μιλήσει στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Στο μεταξύ, τους τρεις πυλώνες, τον κοινωνικό, εθνικό και ευρωπαϊκό, για μια διαφορετική βιώσιμη οικονομία που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, κατέθεσαν στη διακαναλική συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι οικολόγοι Πράσινοι και το Κόμμα των Πειρατών Ελλάδος, με το οποίο συμπορεύονται σε ευρωεκλογές. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στα Ολυμπιακά Ακίνητα και η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε με αφορμή το πολυζητημένο νομοσχέδιο για τους Αιγιαλούς. Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων εν ώψη των ευρωεκλογών, απάντησε μέσω της διακαναλικής συνέντευξης και ο Αλέκος Αλαβάνος. Διακαναλική συνέντευξη όμως παραχώρησε και ο Βασίλης Λεβέντης με την Ένωση Κεντρών, αναλύοντας όλες τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών εν ώψη των ευρωεκλογών. Διακαναλική συνέντευξη όμως έδωσε και το Μαρξιστικό-Λενινιστικό-Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ κάτω τα υποδηλωτικά μνημόνια, καταδικάστε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και την πολιτική της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της υποτέλειας, τόνισαν μεταξύ άλλων οι επικεφάλεις του κινήματος.